Σήμερα δεν ξεφύγατε από τον πειρασμό να ρίξετε λίγο για άλλη μια φορά. Βέβαια, δεν πειράζει. Το επίπεδο της συζήτησης, αναμασώντας μία από τις αγαπημένες ειδήσεις που είδαμε τις τελευταίες μέρες στα πρωτοσέλιδα, στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων μιας λαϊκίστικης κοπής, θα έλεγα, που σας στηρίζουν. Και ποιο ήταν αυτό? Παρακαλώ, Παύλο Ιγκλέσιας, εδώ δέμος, κοιτάμε. Σας παρακαλώ. Πήρε, λέει, σπίτι, πήρε δάνειο για να πάρει σπίτι στη Μαδρίτη, δεν ξέρω εγώ πόσο, 400-500 χιλιάδες ευρώ το δάνειο. Βέβαια, να μην μιλήσουμε τώρα για το τι γίνεται στη Μαδρίτη για τους εκπροσώπους του κόμματος της δεξιάς, που ένας μετά τον άλλο περνά από τους αγγελείς για όσα καταχράστηκαν στο παρελθόν, αλλά εσείς, μου κάνει εντύπωση, που εσείς, λένε κάποιοι ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή, αλλά εσείς ήρθατε εδώ να μας πείτε για τον Ιγκλέσιας που πήρε δάνειο για να πάρει σπίτι. Κύριε Μητσοτάκη, δεν αγόρασε σπίτι με offshore, ούτε αγόρασε το σπίτι του Βολτέρου, ούτε έχει σπίτι δίπλα στο σπίτι του κυρίου Χριστοφοράκου με πισίνα. Λίγο, εν πάση περιπτώσει, να είσαστε πιο συνεπείς, λίγο πιο χαμηλός στους τόνους σας. Λίγο πιο χαμηλός στους τόνους σας για αυτά τα ζητήματα. Με τις υγείες σας.